Το σημείο θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Κουλίνου Θεοδώρα, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του έργου του προγράμματος Μια Αναρχή στα ΕΠΑΛ και Διευθύντρια του Τρίτου Εσπερινού ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων, να προσέλθει στο βήμα για την παρουσίασή της. Γεια σας. Επειδή στην αίθουσα είναι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και διευθυντές σχολείων, θέλω να πω ότι είμαι Διευθύντρια στο Εσπερινό ΕΠΑΛ των Αγίων Αναργύρων, που ήταν ένα από τα πιλωτικά που εφάρμοσε το πρόγραμμα Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ. Και ο λόγος για τον οποίο είμαι εδώ είναι για να σας πω πρακτικά ζητήματα και να κάνω μια αναδρομή στο πιλωτικό πρόγραμμα και πώς έγινε, αλλά αυτό με σκοπό να δείτε τα βήματα που ακολουθήθηκαν και όλη την πορεία την οποία έγινε, για να μπορέσετε κι εσείς να εφαρμόσετε στο σχολείο σας ένα πρόγραμμα που πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει να το κάνετε. Γιατί βελτιώθηκε η ατμόσφαιρα, γιατί τα πράγματα στο σχολείο άλλαξαν, γιατί γίναμε πιο χαρούμενοι. Μία καθηγήτρια μου είπε ότι το σχολείο μας γλύκανε και πιστεύω ότι και οι μαθητές μας απέδωσαν και έγιναν καλύτερα. Λοιπόν, τι είναι το πιλωτικό πρόγραμμα Μία Νέα Αρχή στο ΕΠΑΛ? Μία δέσμη παρεμβάσεων που στοχεύει στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών στην πρώτη τάξη. Θα μου πείτε, δεν επηρέασε όλο το σχολείο? Δεν εφαρμόστηκε και στις άλλες τάξεις? Εφαρμόστηκε και επηρέασε με έναν τρόπο, όχι με την εφαρμογή του, γιατί πραγματικά όλα έγιναν στην πρώτη τάξη, συνδεδεμένα με τη ζώνη, συνδεδεμένα με την ενισχυτική εναλλακτική διδασκαλία, συνδεδεμένα με τις δράσεις, αλλά αυτό επηρέασε ολόκληρο το σχολείο. Ξεκίνησε λοιπόν πιλωτικά πέρυσι, σε 9 πιλωτικά. Τα βλέπετε, τη Δάφνη, το πρώτο ΕΠΑΛ Δάφνης, το πρώτο ΕΠΑΛ Κεσαριανής, το πρώτο ΕΠΑΛ Δραπετσόνας, τρίτο ΕΠΑΛ Σιβητανιδίου, το τρίτο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων, το πρώτο ΕΠΑΛ Χαλκίδας, το δεύτερο ΕΠΑΛ Χαλκίδας, το ΕΠΑΛ Λαγκαδά, το ΕΠΑΛ Μυτιλίνης. Για την υποστήριξη, συγκροτήθηκε μια επιστημονική επιτροπή που πραγματικά μας υποστήριξε και έκανε κάποιες επιμορφώσεις και μας οδήγησε να κάνουμε τα πρώτα βήματα. Το ΝΟΗ συσσωρίστηκε ως υπεύθυνο για την υλοποίηση και για τη χρηματοδότηση και στόχος της πιλωτικής αυτής εφαρμογής ήταν η διεύρυνση στα υπόλοιπα ΕΠΑΛ της χώρας, που ένα πρόγραμμα που θα κρατήσει μέχρι το 2021. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε στους μαθητές μας της πρώτης τάξης. Και τι έπρεπε να γίνει? Ο θεσμός του σύμβουλου καθηγητή, ο ψυχολόγος, η εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία, τα σχέδια δράσης και η δικτύωση των σχολείων. Η εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία, θα σας πω γι' αυτό. Αυτά όλα τα σχέδια, έτσι όπως έγιναν και έπρεπε να εφαρμοστούν, είχαν διάφορα χρονοδιαγράμματα. Δηλαδή, η εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία δεν ήρθαν οι καθηγητές αμέσως. Ο θεσμός του σύμβουλου καθηγητή ήταν κάτι που μπορούσαμε να το κάνουμε γρήγορα. Η ψυχολόγος μετά από λίγο χρονικό διάστημα ήρθε. Και τα σχέδια δράσης ήταν κάτι που έπρεπε εμείς να σκεφτούμε. Και η δικτύωση ήταν οι σχέσεις επικοινωνίας που έπρεπε να αναπτύξουμε τα ΕΠΑΛ μεταξύ μας, που αυτό θα βοηθούσε τόσο στην εξωστρέφεια των ΕΠΑΛ, αλλά και στην εξωστρέφεια των μαθητών μας, αλλά και τη γνωριμία, τη σχέση που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε με την τοπική κοινωνία. Δηλαδή, η γειτονιά να μας μάθει. Αυτός ήταν ένας στόχος. Και επειδή είμαι διευθύντρια, θα σας πω ότι αυτά έχει και πρακτικά ζητήματα. Είχαν να κάνουν και με την αύξηση των μαθητών μας και με τις περισσότερες ώρες στο σχολείο μας και ότι οι καθηγητές μας θα ήταν καλύτερα. Σκεφτόμαστε και αυτό. Ήταν ένα μέσο για να σκεφτούμε και τους καθηγητές τους ίδιους, με πώς μπορούσαν να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη στο ΕΠΑΛ. Γιατί όλοι γνωρίζουμε τι ακριβώς, ποια ήταν τα προβλήματα. Οι πρώτες ενέργειες που έγιναν, και έχει έρθει και στα σχολεία ένα χρονοδιάγραμμα τώρα για τους διευθυντές, και οι πρώτες ενέργειες ποιες ήταν? Συγκλήθηκε ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών του κάθε σχολείου και ζητήθηκε από το Σύλλογο να θελήσουν να δεχθούν το πρόγραμμα Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ. Αυτό βγήκε μέσα από το Σύλλογο των Καθηγητών, δεν ήταν μια απόφαση η οποία, γιατί έπρεπε να το υπερασπιστούν, γιατί έπρεπε να δουλέψουν σε αυτό. Γιατί σε αυτή την αλυσίδα όλη η κρίκη είναι σημαντική. Ένας από τους πιο σημαντικούς κρίκους βέβαια είναι ο διευθυντής του σχολείου, που πρέπει αυτό το πρόγραμμα
να το υπερασπιστεί, να το προσπαθήσει και να το αναπτύξει όσο το δυνατόν περισσότερο. Ορίστηκε λοιπόν σε κάθε σχολείο μια συντονιστική επιτροπή, ένα πράγμα που πρέπει να γίνει τώρα. Δηλαδή, τρεις συντονιστές. Εμείς στα πιλωτικά σχολεία είχαν τρεις συντονιστές. Ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε σχολείου, ανάλογα με την προσφορά, θα πρέπει να υπάρξουν κάποιοι καθηγητές που θα τους ονομάσουμε συντονιστές και αυτοί θα προχωρήσουν τα ζητήματα που αφορούν το πρόγραμμα Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ. Γιατί έχει σταδιακά βήματα που πρέπει αυτά να δουλέψουν μέσα στο σχολείο και κάποιος να τα συντονίζει. Ενημερώθηκαν οι μαθητές της πρώτης τάξης για τη δράση. Καλέσαμε τους μαθητές μας, τους μιλήσαμε ότι υπάρχει στο σχολείο ψυχολόγος, ότι θα υπάρξει ο σύμβουλος καθηγητής και ότι ο κάθε μαθητής θα έχει το σύμβουλό του. Καλέσαμε τους γονείς στο σχολείο και τους ενημερώσαμε ότι υπάρχει η εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία, ο θεσμός του σύμβουλου καθηγητή και η ψυχολόγος. Και έγινε η συνεδρίαση για εθελοντικά να δεχθεί κάποιος από τους καθηγητές που δεν το γνώριζε. Υπήρχαν στην Αθήνα 1-2 σχολεία που εδώ και 10 χρόνια έκαναν κάτι τέτοιο, αλλά οι υπόλοιποι δεν γνώρισαν τι είναι αυτός ο θεσμός του σύμβουλου καθηγητή και τι έπρεπε να κάνουν και τι ώρα θα το έκαναν και πότε θα το έκαναν και πού θα μιλούσαν με τα παιδιά και σε ποιο χώρο και αν θα έπρεπε να έχουμε υπεύθυνες δηλώσεις, αν θα έπρεπε να έχουμε ενημερώσει, αν θα έπρεπε να έχουμε κάνει μια σειρά τέτοιων ενεργειών για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε αυτό το θεσμό. Αυτός ο θεσμός ήταν μια κατάσταση την οποία την είχαμε στο μυαλό μας. Δεν είχαμε και κάτι γραμμένο ή στα χέρια μας ένα βιβλίο που να έλεγε πώς εφαρμόζεται ο θεσμός αυτός. Έπρεπε να ενεργοποιήσουμε αυτό το οποίο λέγεται πρωτοβουλία δικιά μας, να ψάξουμε, να το βρούμε και μέσα στο σύλλογό μας να το σχεδιάσουμε. Δηλαδή, εμείς τι κάναμε μέσα στο δικό μου σχολείο και σε όλα τα υπόλοιπα πιλωτικά. Προσπαθούσαμε να σχεδιάσουμε μόνοι μας, ψάχνοντας αυτό, μέχρι να έρθει η επιμόρφωσή μας. Αλλά το ζήτημα είναι ότι μέσα στο σχολείο έπρεπε και οι ίδιοι να ενεργοποιηθούμε. Να δούμε τι είναι, πού είναι, πώς είναι και να το διαμορφώσουμε. Γιατί πολύ συχνά, όπως είπε και η Επιστημονική Επιτροπή, το πρόγραμμα αυτό διαμορφώθηκε από τα πιλωτικά σχολεία. Δηλαδή, οι προτάσεις μας περνάγανε στην Επιστημονική Επιτροπή και από την Επιστημονική Επιτροπή περνούσαν στο Υπουργείο. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, διαμορφώθηκε από τα πιλωτικά σχολεία αυτό το πρόγραμμα που είναι σημαντικό να ακούγεται η φωνή των καθηγητών που το είχαν, των εκπαιδευτικών που ήταν μέσα στο σχολείο. Συμφωνήσαμε μεταξύ μας στο Σύλλογο τι ακριβώς είναι αυτός ο σύμβουλος, μέχρι που φτάνουν τα όρια του, μέχρι πού θα κάθεται, πώς θα γίνονται όλες αυτές οι με τα παιδιά οι συναντήσεις. Ήρθε η Επιτροπή, η Επιμορφωτική η Επιτροπή Επιστημονική και μας έκανε κάποια βιωματικά σεμινάρια. Δηλαδή, είχαμε μια βοήθεια που μας έδειξε τα πρώτα βήματα. Στην συνέχεια μπορείτε να βρείτε και υλικό τώρα για το σύμβουλο καθηγητή και να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τα πιλωτικά σχολεία που σε λίγο καιρό τα σχολεία σας που θα αποκτήσουν συντονιστή ή έχετε συντονιστή, ο συντονιστής μπορεί να έρθει οποιαδήποτε στιγμή θέλει σε επαφή με κάποιον από τους συντονιστές των πιλωτικών για να σας δώσουμε έναν πρώτο οδηγό που γράφτηκε μέσα από, από τα πιλωτικά σχολεία, από τους εκπαιδευτικούς των πιλωτικών σχολείων. Και φυσικά, στην αρχή ο θεσμός αυτός είχε αντιδράσεις μέσα στο σχολείο. Απορίες, η βοήθεια από την Επιστημονική Επιτροπή ήταν ικανή να μας κάνει να δούμε μια διαφορετική οπτική σε σχέση με αυτό. Πραγματικά το σχολείο με το θεσμό του σύμβουλου καθηγητή άλλαξε. Μετά που τα παιδιά θέλανε, ψάχνανε να βρουν μέσα στο σχολείο το σύμβουλό τους. Οι καθηγητές μιλούσαν μεταξύ τους. Απευθυνόμαστε στην ψυχολόγο για να ρωτήσουμε για αυτά που μας λέγανε τα παιδιά και πώς αντιμετωπίζουμε. Ο ρόλος είναι εντελώς η βοήθεια των παιδιών για σχολικά ζητήματα, δεν έχουμε κάποιον άλλο σκοπό ή κάποιον άλλο στόχο. Η ψυχολόγος βρίσκεται μέσα στο σχολείο για να στηρίξει αυτό το θεσμό, δηλαδή ο κύριος λόγος για τον οποίο υπάρχει ψυχολόγος είναι για να στηρίξει αυτό το θεσμό του σύμβουλου καθηγητή, θα σας τα πει κυρία.
Ο κ. Κονταξής, που ήταν μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, έχει συγκεντρώσει από τα σχολεία που μιλάγανε. Το τελευταίο είναι από το δικό μου σχολείο, που το είπε μια καθηγήτρια. Πέρυσι ήταν η καλύτερη μας χρονιά στο σχολείο. Υπήρχε μια διαφορετική πνοή. Υπήρχε κάτι να κάνουμε διαφορετικό, να αλλάξει τα πράγματα. Και το κυριότερο, εκείνο το οποίο συνέβαινε και θα ήθελα να σας το μεταφέρω, είναι ότι νιώθαμε ότι κάποιος μας προσέχει, ότι κάποιος υπάρχει. Εμείς το νιώθαμε. Το ίδιο ένιωθαν και οι μαθητές. Κάποιος ήταν εκεί για αυτούς. Αλλά αυτό πήγαινε από τον ένα στον άλλον. Τα πιλωτικά σχολεία είχαν μια φροντίδα, οι μαθητές είχαν μια φροντίδα, μέσα στην τάξη είχαν τον ψυχολόγο που θα μπορούσαν να πάνε και να στηριχθούν. Η εμπειρία για τον ψυχολόγο ήταν αρχικά τρομακτική, γιατί έφτασαν οι ψυχολόγοι και δεν υπήρχε κανένα πλαίσιο και ένα καθηκοντολόγιο για το τι θα κάνουν. Οι διευθυντές τρομοκρατήθηκαν και ρώταγαν για ποιο λόγο είχε έρθει η ψυχολόγος, ποια είναι τα καθήκοντά της, τι θα κάνει, γιατί είναι στο σχολείο, ποιος θα βλέπει, πώς θα βλέπει τους μαθητές. Αυτά ήταν τα πρώτα ζητήματα τα οποία μπήκανε και δεν ξέραμε ακριβώς για ποιον έχει έρθει και τι ακριβώς, και ως διευθυντές ρωτάγαμε, υπάρχει κάποιο καθηκοντολόγιο, υπάρχει κάτι το οποίο της έχετε δώσει για να κάνει. Αυτά μπορούσαν να λυθούν πολύ γρήγορα, γιατί γρήγορα καταλάβαμε ότι και μόνο η ύπαρξη ενός ψυχολόγου στο σχολείο άλλαζε τα πράγματα. Δηλαδή ξαφνικά λέγαμε, θα ρωτήσουμε την ψυχολόγο. Οι ψυχολόγοι γνωρίζανε, κάνανε μια επιμόρφωση και ξέρανε να μας βοηθήσουν και να μας πούνε εκείνες και... λέω γιατί οι περισσότεροι στην πλειοψηφία ήταν γυναίκες και δεν είναι σε πλειοψηφία. Και θα μας βοηθούσαν και μας είπανε γιατί είχαν έρθει και τι έπρεπε να κάνουν. Και το κυριότερο που θέλω να σας πω είναι για τους γονείς, ότι ενίσχυσαν την αξιοπιστία του σχολείου. Δηλαδή η κοινωνία αντιμετώπισε εντελώς διαφορετικά ένα σχολείο με ψυχολόγο. Οι γονείς ένιωσαν ότι υπάρχει στο σχολείο ένας ψυχολόγος που μπορούσε να τους βοηθήσει. Αυτό ήταν και αίτημα χρόνων, δηλαδή για πολλά χρόνια λέγαμε ότι στα σχολεία πρέπει να υπάρχει ψυχολόγος. Η εμπειρία μας ήταν θετική. Στο δικό μου σχολείο υπήρχε ένα δυστυχώς ψυχολόγος, εγκατέλειψε από ένα ατύχημα που είχε, και εκεί που δεν θέλαμε στην αρχή, δεν ξέραμε τι θα κάνουμε, μετά ζητούσαμε από το Υπουργείο να μας στείλουν την ψυχολόγο, η οποία πραγματικά μας ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και μας είχε λείψει. Όταν έχουμε το θεσμό του σύμβουλου καθηγητή, η ψυχολόγος δημιουργεί ένα πλέγμα ασφάλειας. Δηλαδή, ό,τι και να συμβεί, θα το συζητήσει μαζί της. Αυτός είναι ο ρόλος της. Θα συζητήσει μαζί της τι άκουσε και θα υπάρχει μια βοήθεια για όλα τα ζητήματα που ένας σύμβουλος καθηγητής μπορεί να ακούσει. Η εναλλακτική ενισχυτική στη διδασκαλία ήταν το πιο γρήγορο πράγμα που έγινε. Ήρθαν οι καθηγητές και μπήκανε στην τάξη μαζί με τους καθηγητές. Η εμπειρία ήταν η τρομακτική για τους καθηγητές που ήταν στο σχολείο πάρα πολλά χρόνια, που δεν γνωρίζανε ακριβώς τι θα κάνουνε. Ενδυναμώθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των καθηγητών. Των καθηγητών που μπήκανε στην ίδια τάξη. Δούλεψαν με έναν τρόπο που οι ίδιοι σχεδίασαν. Δούλεψαν με έναν τρόπο που οι ίδιοι σχεδίασαν και βγήκε μέσα από την τάξη. Δηλαδή, το πρόγραμμα «Μία ενέργεια στα ΕΠΑΛ» είναι μια στρατηγική του κάθε σχολείου σύμφωνα με τη δική του κουλτούρα. Το δικό μου σχολείο είναι σπερινό. Δεν θα μπορούσε να ήταν οι ανάγκες των μαθητών μου ίδιες με τις ανάγκες ενός ημερήσιου σχολείου. Ένα ημερήσιο σχολείο είναι διαφορετικό όταν βρίσκεται κάπου μακριά και ένα διαφορετικό όταν βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, ίσως. Θα πρέπει λοιπόν, σύμφωνα με τις καταστάσεις και αυτό που επικρατεί μέσα σε ένα σχολείο, να σχεδιαστεί μια στρατηγική που έχει να κάνει
με το τι κάνω με συντάξεις, ποιες είναι οι ανάγκες μου. Αυτό συμβαίνει και με τα σχέδια δράσης και με όλα που συμβαίνουν μέσα στο σχολείο. Στην εναλλακτική, πώς θα γίνει το μάθημα, τι ακριβώς θα κάνω, μία διδασκαλία σε ομάδες, μία ξέρετε όλα αυτά τα μοντέλα. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που εφαρμόστηκε και ήδη τώρα οι καθηγητές όλοι βρίσκονται στα σχολεία. Έγιναν επιμορφώσεις από την Επιστημονική Επιτροπή που υπήρχε και που υπάρχει και θα υπάρξει και τώρα η Επιστημονική Επιτροπή. Έγιναν επιμορφώσεις και μάλιστα έγιναν και υποδειγματικές διδασκαλίες, δηλαδή ήρθαν και έκαναν μάθημα και μέσα στο σχολείο μας για να δούμε πώς ακριβώς θα γινόταν το μάθημα. Οι καθηγητές στη συνέχεια, στο τέλος, πρότειναν την επέκταση του θεσμού. Δηλαδή εμείς, εκείνο το οποίο ζητάμε τα πιλωτικά, είναι και όλη η γκρίνια μας ήταν να προχωρήσουμε όλο αυτό το πρόγραμμα «Μια νέα αρχή» στα ΕΠΑΛ στη δευτέρα τάξη και να πάει σταδιακά σε όλες τις τάξεις του σχολείου. Και το ίδιο ζητήσαμε και στην εναλλακτική διδασκαλία. Δηλαδή θέλαμε να συνεχίσουν οι μαθητές μας. Γιατί και ήταν κάτι που το ζήτησαν και οι ίδιοι μαθητές. Αυτό το είπε ένας μαθητής από τα πιλωτικά. Είναι η πρώτη φορά, δεν φοβόμαστε τα μαθηματικά, καθώς υπάρχει συνεχώς κάποιος διαθέσιμος να μας βοηθήσει. Ένας καθηγητής έκανε μάθημα στον πίνακα, κάποιος άλλος γύρναγε ανάμεσα στα θρανία και βοηθούσε τα παιδιά να λύσουν τις ασκήσεις τους και να τους πει ότι εγώ είμαι εδώ για σένα, μπορώ να σε βοηθήσω και ποια είναι η απορία σου. Το σημαντικότερο ήταν ότι κάποιος ένιωθε ότι τον έχει κάποιος έννοια, ότι θα γυρίσει μέσα στην τάξη και θα τον κοιτάξει και θα τον ρωτήσει τις απορίες τους. Και το κυριότερο που γνωρίζουμε όλοι όσοι εργαζόμαστε στα ΕΠΑΛ είναι ότι τα νέα ελληνικά και τα μαθηματικά είναι εκείνο που θα κρατήσουν τα παιδιά στο σχολείο ή θα τα κάνουν να φύγουν από το σχολείο και να το εγκαταλείψουν. Έτσι μειώθηκε και η μαθητική μας διαρροή. Γιατί τα παιδιά αυτά που έρχονται στο ΕΠΑΛ, όλοι το ξέρουμε πως είναι πιο αδύναμα στα μαθηματικά και στα νέα ελληνικά. Εκεί χρειάζονται στήριξη. Και αυτός ήταν και ο λόγος που η εναλλακτική διδασκαλία ήταν κάτι που οι μαθητές το ήθελαν, το επιζητούσαν και το στήριξαν. Θα σας πω κάτι. Είχαμε χοροδία και που θέλανε να πάνε και όταν έγινε η εναλλακτική διδασκαλία δεν φεύγανε από τα μαθηματικά και λέγανε θέλουμε να πάμε να κάνουμε μαθηματικά, δεν θέλουμε να είμαστε στη χοροδία, γιατί νιώθανε ότι πηγαίνανε καλά. Νιώσανε δηλαδή μια αύξηση, μια ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους και έτσι θέλανε να γυρίσουν στην τάξη τους, να κάνουν το μάθημά τους με μεγάλη όρεξη. Το σχέδιο δράσης ήταν κάτι που συνδέθηκε με τα μαθήματα της ζώνης και της ερευνητικής εργασίας. Θα σας τα πούνε αναλυτικά, δεν θα σας πω κάτι για τα σχέδια, που ήταν μια ομπρέλα που κάτω από αυτή την ομπρέλα βάλαμε όλα τα μαθήματα της ζώνης, τις ζώνες που είχαμε και την ερευνητική εργασία, κατασκευάσαμε πράγματα και αυτά χρηματοδοτήθηκαν. Δεν κατασκευάσαμε μόνο, χρηματοδοτήθηκε το θέατρο, χρηματοδοτήθηκε η επισκέψη σε κάποια άλλα σχολεία με έναν τρόπο δικτύωσης. Αλλά εδώ είναι το ζήτημα του σχεδιασμού. Κάθε σχολική μονάδα είχε τη δυνατότητα να προσαρμόσει το σχέδιο δράσης στο ειδικότερο πλαίσιο της, καθώς και στις ιδιαιτερότητές της. Το σχέδιο δράσης δεν θα είναι το ίδιο σε όλα τα σχολεία. Έχουμε διαφορετικά πράγματα. Όλα τα πράγματα που γίνανε στο σχολείο ήταν πράγματα που ήδη τα κάναμε. Και όλοι σας ξέρω ότι θα πείτε, μα και εμείς όλα αυτά στο σχολείο μας τα κάνουμε. Είναι ακριβώς έτσι. Μόνο που αυτά θα μπουν κάτω από ένα πλαίσιο διαφορετικό, θα έχουν ένα διαφορετικό σχεδιασμό και θα χρηματοδοτηθούν. Και όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται μέσα στα ΕΠΑΛ, όλοι γνωρίζουμε τις δημιουργικές ικανότητες των καθηγητών, όλοι ξέραμε ότι υπάρχουν καθηγητές που κατασκευάζουν. Θέλω σε αυτό το σημείο να σας πω ότι κάποιοι από τους συντονιστές του πιλωτικού ήταν τομεάρχες και είναι τομεάρχες και κάποια πράγματα, θα ακούσουμε τώρα και την Κεσαριανή, κατασκευάστηκαν στο ΕΚ σε συνεργασία με τα ΕΠΑΛ, αλλά και το ΕΚ είχε μια
πολύ καλή επαφή και θέση μέσα στα πιλωτικά σχολεία και στα δημιουργικά αυτά σχέδια. Εδώ και πολλή ώρα ή έχετε δει την πηξίδα. Αυτό είναι ένα από τα λογότυπα του Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ. Αυτό έγινε μέσα από έναν διαγωνισμό μεταξύ των πιλωτικών σχολείων και που ζητήσαμε από όλα τα πιλωτικά σχολεία να δημιουργήσουν το λογότυπο και μέσα από αυτό το λογότυπο βγήκε τελικά αυτό. Θέλω να σας πω ότι αυτό ακριβώς απεικονίζει τις κατηγορίες, το ότι άλλο θέλουμε να πούμε, σε σχέση με τα σχέδια δράσης. Το περιβάλλον, τη συμμετοχή, τη συλλογικότητα, την τέχνη και θα πω εδώ ότι το σχολείο είναι, και το ΕΠΑΛ είναι ένα σχολείο το οποίο δεν σχετίζεται, δεν σχετιζόταν με την τέχνη. Άρα είναι ένα σχολείο το οποίο έλειπαν το θέατρο, η μουσική, ο χορός και πράγματα που θα μπορούσαμε να τα βάλουμε μέσα για να κάνουμε ένα σχολείο πιο ελκυστικό, ένα σχολείο πιο χαρούμενο, ένα σχολείο που θα θέλαν οι μαθητές να έρθουν. Μέσα από αυτά τα σχέδια δράσης μπορούμε να κάνουμε και αυτό. Και φυσικά όλο αυτό πρέπει το σχολείο μας να συνδέεται και με τη γνώση. Αυτή η γνώση που πρέπει να έχουν όλοι οι μαθητές. Ενδεικτικά σχέδια δράσης, επικοινωνία και προβολή επαγγελματικής εκπαίδευσης από το δεύτερο ΕΠΑΛ Χαλκίδας, που έθεσε ως στόχο του να επικοινωνήσει τα ΕΠΑΛ, το τι είναι το επαγγελματικό λύκειο, ποιες είναι οι δυνατότητες του επαγγελματικού λυκείου, τι ακριβώς κάνει το επαγγελματικό λύκειο και το σχέδιο δράσης του ήταν με μια σειρά από παρεμβάσεις, σχέδια, κατασκευές, δρόμενα, να γνωρίσει ότι στο δεύτερο ΕΠΑΛ, όλοι οι Χαλκίδα να γνωρίσουν τι είναι το επαγγελματικό λύκειο. Κατασκευή πρωτότυπου υβριδικού οχήματος από το πρώτο ΕΠΑΛ και της Αριανής που μέσα σε λίγες μέρες κατασκεύασε ένα αυτοκίνητο. Θα το δείτε. Φωτοβολταϊκό σύστημα με σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο στα πλαίσια του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού στο ΕΠΑΛ Μυτιλίνης. Την ανάδειξη των δράσεων πιλωτικού προγράμματος στο ΕΠΑΛ Χαλκίδας. Την προκήρυξη πανελλήνιου διαγωνισμού μαθητικής φωτογραφίας από το τρίτο ΕΠΑΛ Σιβηνιτερνιδίου που είχε τεράστια συμμετοχή από όλα τα σχολεία. Καλοπισμός και κτηριακή αναβάθμιση του ΕΠΑΛ Αλαγκαδά. Αυτά ήταν μερικά, υπάρχουν πάρα πολλά και υπήρχαν και υποδράσεις. Υπήρχαν και θα σας τα εξηγήσω και θα σας τα πούνε από το Νόησης. Θέατρο, ρομποτική, 3D σχεδίαση, εικονική επιχείρηση και δείκτης συνεργασίας στα πλαίσια του μαθήματος ζώνης δημιουργικών δραστηριοτήτων από το πρώτο ΕΠΑΛ Δάφνης. Ένα ελκυστικό σχολείο στη γειτονιά μας, το πρώτο ΕΠΑΛ Δραπετσόνας. Συμμετέχω, συνεργάζομαι, αναλαμβάνω τις ευθύνες από το τρίτο εσπερινό ΕΠΑΛ των Αγίων Αναργύρων. Θα σας πω για τα σχέδια δράσης στο σχολείο το δικό μου, που είχε μια σειρά από... αυτή ήταν η ομπρέλα. Και θέσαμε ως στόχο ότι οι μαθητές μας, επειδή ήταν στο εσπερινό σχολείο, χρειαζόμαστε την εξωστρέφειά τους, την επικοινωνία με το περιβάλλον, συγχρόνως να τους δώσουμε τις δυνατότητες να παίρνουν πρωτοβουλίες, να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να συνεργαστούν και να συμμετέχουν. Έτσι λοιπόν οργανώσαμε εθελοντική αιμοδοσία, οργανώσαμε δράσεις με διάφορες δράσεις που είχαν να κάνουν, ότι συμμετείχανε στο μαραθώνιο, συμμετείχανε στο άλμα, στην αγώνες δρόμου για το άλμα ζωής, για το όραμα ελπίδας, κατασκεύασαν μία μακέτα, μόνοι τους παίρνοντας την πρωτοβουλία τι ακριβώς θα έκαναν οι ίδιοι, έκαναν φωτοβολταϊκά και φώτισαν τις ταμπέλες του σχολείου και πολλά άλλα. Και κάθε σχολείο που τα έχουμε παρακολουθήσει θα μπείτε στη σελίδα του σχολείου ή θα μπείτε στη σελίδα του πιλωτικού προγράμματος που θα σας δώσουμε όλες αυτές τις διευθύνσεις ή θα μπείτε στο Νόησης και θα δείτε ακριβώς όλα αυτά τα σχέδια δράσης. Υπάρχουν δε και υποδείγματα εκεί που θα μπορέσετε να δείτε πώς θα προσαρμόσετε, θα συνδυάσετε, θα κάνετε τα δικά σας σχέδια δράσης. Και ένας από τους βασικούς πυλώνες που είχε να κάνει με το πρόγραμμα Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ ήταν η ανάδειξη της δικτύωσης. Και ήρθανε όλα αυτά, θέλω να σας πω, ότι τοποθετήθηκαν στο σχολείο μας όλα αυτά που χρειαζόντουσαν για την τηλεδιάσκεψη. Ήρθε υπολογιστής, ήρθανε κάμερες, ήρθανε και έπρεπε.
όλα αυτά να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας, γιατί δεν είχαμε απορίες. Είχαμε αυτό που λέγεται ότι έπρεπε να ρωτήσουμε το διπλανό μας σχολείο, αυτό το άλλο το πιλωτικό, γιατί εμείς επικοινωνούσαμε τα πιλωτικά αρχικά, να ρωτήσουμε τι ακριβώς έκαναν. Τι έκαναν με την εναλλακτική, τι γινόταν με την ψυχολόγο, πώς εσύ τι λες για το σύμβουλο, τι ακριβώς θα κάνουμε. Έτσι ξεκινήσαμε μια μορφή επικοινωνίας. Αργότερα τα σχολεία τα πιλωτικά, οι συντονιστές επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Αυτός είναι ένας στόχος που κάθε σχολείο σε μικρά δίκτυα με τα γειτονικά σχολεία μπορεί να υποβάλει και, θα μας το πει το νόησης, τα σχέδια δράσης μπορούν να υποβάλουν και σχολεία μεταξύ τους σε ομάδες, μπορούν να υπάρξουν συνεργασίες. Δηλαδή ένα δίκτυο σχολείων μπορεί να έχουν κοινά σχέδια. Έτσι λοιπόν αναπτύχθηκε αυτό που λέγεται δικτύωση. Η δικτύωση έχει να κάνει με τις σχέσεις των σχολείων μεταξύ τους και αυτά που από κοινού μπορούν να κάνουν. Αρχικά εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να επικοινωνούμε συνέχεια με τον, να ανοίγουμε τον υπολογιστή, να βάζουμε τις κάμερες και να μιλάμε μεταξύ μας. Όμως πραγματοποιήσαμε και επισκέψεις από το ένα σχολείο στο άλλο. Οι μαθητές μας μοιράστηκαν εμπειρίες. Εμείς συμμετείχαμε στην έκθεση φωτογραφίες Βιτανιδίου. Πήγαμε εκεί τους μαθητές μας, πήγαμε στη Χαλκίδα και με αυτόν τον τρόπο αναπτύχθηκαν κάποια πράγματα που ένας έπαιρνε από τον άλλον. Αναπτύχθηκαν σχέσεις που μας βοήθησαν όμως, όχι δεν αναπτύχθηκαν σχέσεις που είχαν ένα κοινωνικό περιεχόμενο χωρίς να έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Τα εργαλεία της δικτύωσης σας τα είπα. Τα συμπεράσματα. Επιτεύχθηκαν πολλοί και σημαντικοί στόχοι που αφορούν όλους τους εμπλεκόμενους με τη δράση. Όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, η τοπική κοινωνία. Τα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Με μεγάλη προσπάθεια, εργασία, με όραμα, με όρεξη για κάτι που γινόταν καινούριο, οι μαθητές της πρώτης τάξης ήταν μετά... Στο τέλος η χρονιά, όταν έγινε η λήξη του σχολικού έτους, πραγματικά υπήρχε ένα συγκινητικό, ένα συγκινησιακό φορτίο, γιατί οι μαθητές μας ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι με απλά πράγματα, γιατί μας έδινε τη δυνατότητα να έχουμε χρηματοδοτήσει τα έργα τους, αυτά που φτιάχνανε, να έχει ο καθένας το σύμβουλό του, γιατί είχαν την ψυχολόγο του και είχε αλλάξει όλο το κλίμα. Για τα μαθηματικά και για τα νέα ελληνικά είχαν αναπτύξει μια θετική στάση. Αντιμετωπίστηκε η σχολική αποτυχία, μειώθηκε η σχολική διαρροή, εμείς είχαμε αύξηση και των εγγραφών μας, άλλαξε η ατμόσφαιρα του σχολείου. Αυτό ξεκινούσε από τους εκπαιδευτικούς. Ενισχύθηκε ο κοινωνικός ρόλος του ΕΠΑΛ. Ήρθαμε σε επαφή με την τοπική, με την κοινωνία, την τοπική. Κάναμε συναυλία. Στα σχολεία τα επιλωτικά σας τα λέω συνολικά. Γινόντουσαν συναυλίες. Ο Δήμος μας έφερνε, ενημερώναμε το Δήμο. Ζητούσαμε να έχουμε μια συνεργασία σε σχέση με το τι χρειαζόμαστε. Άλλαξαν τα πράγματα που είχαν να κάνουν με μία καθημερινότητα η οποία επαναλαμβανόταν για πάρα πολλά χρόνια στο σχολείο. Η επαγγελματική εξουσία των καθηγητών, γιατί είχαν καινούριους ρόλους, έπρεπε να κάνουν κάτι καινούριο. Τα αρχικά εμπόδια λοιπόν και αυτό που μας κρατάει είναι εκείνο που πρέπει να ξεπεραστεί αρχικά. Και πρέπει να σκεφτούμε ότι όλο γίνεται για το καλό των μαθητών και με έναν τρόπο να προσπαθήσουμε να δούμε ότι αυτό το πρόγραμμα έχει κάτι διαφορετικό. Και να προσπαθήσουμε με κάποιον τρόπο να ενεργοποιήσουμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Σας ευχαριστώ πολύ.